Πάνω από 70.000 ευρώ αναμένεται να κοστίσει η μελέτη για την ανακατασκευή γέφυρα στην περιοχή του Άβαντα Αλεξανδρούπολης. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έδωσε το πράσινο φως και το επόμενο διάστημα αναμένεται να γίνει η επιλογή του αναδόχου για ένα έργο που έρχεται να εξυγχρονίσει μια σημαντική υποδομή του Άβαντα. Ήταν μια δέσμευσή μας προεκλογική με τον Περιφερειάρχη τον Χρήστο Μέτρη όταν επισκεφτήκαμε την περιοχή του Άβαντος, ειδικά η γέφυρα αυτή η οποία κατασκευάστηκε μετά το 1930 και έχει πάρα πολλά προβλήματα. Εν τούτης είναι λειτουργική ακόμη και σήμερα, δεν παρουσιάζει δηλαδή κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Πρέπει όμως σε κάθε περίπτωση αυτή η γέφυρα να τροποποιηθεί, να κατασκευαστεί μια καινούργια η οποία θα είναι και των σύγχρονων προδιαγραφών αλλά θα εξυπηρετεί καλύτερα και τις ανάγκες της περιοχής. Σε αυτή τη λογική λοιπόν θα κατασκευαστεί μια νέα γέφυρα. Ήδη είχαμε μια μελέτη την οποία πήραμε, προσπαθήσαμε να δούμε πώς μπορεί αυτή να επικαιροποιηθεί, αλλά χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις. Η γέφυρα που ενώνει τον οικισμό με την Αλεξανδρούπολη εκτιμάται ότι δεν μπορεί να εξυπηρετήσει την κίνηση τροχημάτων που παρατηρείται στην περιοχή. Έτσι αποφασίστηκε να γίνουν όλες εκείνες οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να καταστεί ασφαλής για τους διερχόμενους. Σύμφωνα με το σχέδιο της Περιφερειακής Διοίκησης θα επικυρωποιηθεί η υπάρχουσα μελέτη και αμέσως μετά θα αρχίσει η ανακατασκευή της γέφυρας. Αυτή η μελέτη λοιπόν η οποία εκπονήθηκε το 2010 θέλει πάρα πολλές τροποποιήσεις γιατί όπως ξέρετε οι κώδικες ασφαλείας γεφυρών έχουν αλλάξει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι λοιπόν θα έχει όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την μελέτη περιβαλλοντικών όρων, δηλαδή μια περιβαλλοντική μελέτη, συγχρόνως μια μελέτη στατικότητος η οποία θα είναι σύμφωνα με τους ευρωκώδικες, θα είναι μελέτη ηλεκτροφωτισμού και παράλληλα διευθέτησης ρέματος. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία. Αυτό θα δημοκρατηθεί άμεσα και στους επόμενους 12 μήνες θα έχουμε στην διάθεσή μας την μελέτη η οποία θα έχει και αυτές τις προδιαγραφές για την εκτέλεση του έργου. Για το έργο υπάρχει εξασφαλισμένο ποσό 4 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του ΕΣΠΑ. Αυτή η γέφυρα είναι πολύ παλιά. Εν τούτης, στους ελέγχους που έχει κάνει η υπηρεσία δεν υπάρχει κάποιος προβληματισμός σχετικά με την στατικότητά της. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ στενή γέφυρα, οι τότε προδιαγραφές έχουν ξεπεραστεί και όπως είπαμε για μας είναι προτεραιότητα να γίνει στην ίδια περιοχή μια άλλη γέφυρα που θα έχει και αυτές τις προδιαγραφές, θα είναι πιο φαρδιά γέφυρα και θα εξυπηρετεί και τις σύγχρονες ανάγκες. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η μελέτη θα είναι έτοιμη το 2021 και το έργο κατασκευής θα δημοπρατηθεί το 2022.